Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Αποστόλων Ιδωδεκάς, προφήτε και πατέρες της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες στεφανοθέντες, πείσατε πρεσβεία προς τον Κύριον, του λεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Χαίρο ευσεβές ακροατήριον. Χαίρο που βλέπω τα προσφυλή σας πρόσωπα εδώ στην αίθουσα συγκεντρωμένος. Εδώ σας βλέπω όλους. Αλλά δεν πρέπει να σας αποκρύψω ότι μέσα στην καρδιά μου αισθάνομαι μια λύπη. Μια λύπη βαθιά. Λυπούμε γιατί ταραγμένος, όχι ολίγο από τα συνεδριάσεις της ιεραρχίας και από άλλα ακόμα αίτια, δεν είμαι απόψε έτοιμος ψυχικός να σου μιλήσω με τον τόνο εκείνο και με τον παλμό με τον οποίο μιλούσα όταν δεν είχαν τα βάρη τα επισκοπικά ως ιεροκήρυκας εδώ των Αθηνών. Αισθάνομαι κι εγώ εκείνο που λέγει ο ψαλμωδός. Το δε αμαρτωλό, είπε ο Θεός, είναι ατήσι, εκδηγήσε τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου. Λυπούμε δε ακόμα, διότι τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Δεν έχω να σας ανακοινώσω νέα ευχάριστα. Τα νέα είναι δυσάρεστα. Τα νέα είναι λυπηρά. Τα νέα προκαλούν τον πόνο κάθε καρδιάς που αγαπάει το Θεό και την πατρίδα. Δεν πάμε καλά, αδέρφια μου, ούτε εθνικός, ούτε εκκλησιαστικός, ούτε κοινωνικός. Μπήκαμε στο σκοτάδι και αρμόζει σε μας η εικόνα του Ευαγγελίου της Μεγάλης Παρασκευής, που έλεγε ότι σκότος εκάλυψε την γη από ώρας έκτης έως ώρας ενάτης. Μπήκαμε στο σκοτάδι το πυκνό, σύγχυσης μεγάλη επικρατεί εις τον κόσμο και στον τόπο μας ιδιαίτερος. Και μέσα στο σκοτάδι υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, ψυχές ασκητές που ζουν επάνω στο Άγιο Όρος, στις σπηλιές του Άγιο Όρους, και όλη νύχτα προσεύχονται και παρακαλούν τον Θεό με τα δακρύων, που με τα σπνευματικά διόπτραστον βλέπουν μακριά, πολύ μακριά, και προφητεύουν ότι έρχονται φοβερά δεινά στην πατρίδα μας. Σκότος. Ζούμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, είναι οι μέρες μας όπως ημέρε Νόε, όσπερ ημέρε Νόε. Και όπως τότε, για τα σαμαρτίας του τότε κόσμου, και ιδίως δια το είναι αυτού σάρκας, ίνιξαν οι καταράχτε του ουρανού και έβρεχον 40 ημέρα και 40 νύχτας, και εφούσκωσαν τα ποτάμια και οι λίμνες και οι θάλασσες, και έφτασαν τα νερά έως τα υψηλότερα βουνά και κάλυψαν ακόμα την κορυφή του Αραράτ, και μόνο επάνω στην άβυσσον των υδάτων υπήρχε κυβωτός επιπλέουσα με ολίγες ψυχές. Έτσι και σήμερα, καταράχτε της αμαρτίας βρέχουν ημέρα και νύχτα, και τα όμβρια ύδατα του κακού έχουν φτάσει και καλύψει τα σαρετάς, τα σκορυφάς των ωραίων. Ούτε έστι σινιών ουδε ποιών το θέλημα του Θεού. Και δεν σε αποκρύπτω ότι μια φωνή ακούεται και σε μένα να σταματήσω πια να κηρύττω και να φύγω μακριά και να πάγω σε καμιά ερημιά, να ζήσω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου τον ολίγο για να κλάψω τα δικά μου αμαρτήματα και τα αμαρτήματα του λαού μας. Αλλά μια φωνή αντίθετος μας επιβάλλει να μείνουμε εδώ στο μετερίζει, και όσο υπάρχει ακόμα δύναμης μέσα στο κορμί μας και στην ψυχή μας,
να κηρύξουμε τα μεγαλεία του Θεού, των λόγων του Θεού, την αλήθεια απερίθμητων. Έτσι, με αυτά τα αισθήματα, παρουσιάζομαι και πάλι ενώπιόν σας, αγαπητοί μου χριστιανοί, άντρες και γυναίκες, προσφυλέστατα πρόσωπα που υπενθυμίζουν ηρωικούς αγώνας εδώ στην πρωτεύουσα, για να σας ομιλήσω και απόψε. Ένα σύμπτωμα της κοινωνίας, ένα σκάνδαλο τρομερών της κοινωνίας, από τα πολλά σκάνδαλα τα οποία εκρήγνεται εν μέσω της πατρίδος μας, είναι, όπως είπαμε και άλλοτε, ο νόμος 868, ο νόμος περί του αυτομάτου διαζυγίου, ο νόμος που έρχεται εις τόση αντίθεση με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Επ' αυτού του νόμου ομιλήσαμε κατ' επανάληψη και εδώ στην αίθουσα και στην αίθουσα του κινηματογράφου και εις άλλα συλλαλητήρια που έγιναν. Αλλά πάλι επάνω σε αυτό το θέμα θα με επιτρέψετε να ομιλήσω. Κι όπως ο γιατρός που βλέπει μια ασθένεια, επίμονον ασθένεια, δεν πάβει να βρίσκεται κοντά στο προσκέφαλο του ασθενούς και να συνιστά δίαιτα και να υποδεικνύει φάρμακα ολοένα και αυστηρότερα, κι αν ο γιατρός δει ότι πλέον τα φάρμακα δεν πιάνουν, τότε η τελευταία ελπίση είναι να εισαχθεί ο ασθενής εις το χειρουργείο, όχι πλέον παθολογικός αλλά χειρουργικός, να θεραπευτεί το κακό, εάν είναι δυνατόν να θεραπευτεί. Ούτε και εμείς προσπαθούμε με τον Λόγο του Θεού να φέρουμε κάποια θεραπεία εις το κακό το οποίο εξεράγει. Θα ομιλήσουμε και πάλι επ' αυτού του τρομερού πράγματος, του αυτομάτου διαζυγίου που εψηφίστη στην πατρίδα μας. Λέμε όμως προκαταρκτικώς ότι θεμέλιον ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας, όπως ένα σπίτι έχει λίθον ακρογωνιαίων, αγκονάρει βαθιά τα θεμελιά του και όταν το θεμέλιον καταστραφεί, η οικοδομή καταπίπτει, καταραίει σε ρήπια. Έτσι και η κοινωνία έχει θεμέλιον και το θεμέλιον της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Ο γάμος, η ένωση ανδρός γυναικός, είναι ένας θεσμός άγιος τον οποίον εθέσπισε ο Θεός, η Αγία Τριάς, εν το παραδείσο, μέσα στον παράδεισο. Όπως όλοι γνωρίζετε, όλα ήταν ωραία στον παράδεισο. Τα νερά ήταν πεντακάθαρα. Λίμνες, ποταμοί, κρίσταλα τα νερά τους. Τα δέντρα ήταν γεμάτο από καρπούς. Ο αέρας καθαρότατος. Δεν είχε μέσα μικρόβια και καυσαέρια, όπως το σύννεφο που παρουσιάστη αυτές τις ημέρες υπεράνω της πόλεως, θανατηφόρο σύννεφο. Καθαρός ήταν τα πάντα καθαρά. Τα ζώα ήταν ήμερα τα ζώα. Και αυτό ακόμα το λιοντάρι ήταν σαν αρνάκι, το οποίο έπαιζε στα πόδια των πρωτοπλάστων. Όλα ήταν ωραία. Ο Αδάμ ήταν ως βασιλεύς εν μέσω του παραδείσου. Ήταν ευχαριστημένος. Κάτι του έλειπε. Τι του έλειπε? Όπως λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, του έλειπε η κορυφή των επιγείων αγαθών. Η δε κορυφή των επιγείων αγαθών ήταν η σύντροφός του. Έλειπε η σύντροφός του. Και όπως λέγει η Γραφή, εκοιμήθη και κατόπιν όταν εξύπνησε ευρέθηκε δια πρώτη φορά ο άνθρωπος, ο Αδάμ, μπρος στη γυναίκα. Ήταν τούση εντύπωση την οποία του δημιούργησε η θέα της γυναικός, ώστε μπροστά σε αυτή τη θέα της γυναικός ούτε φεγγάρια, ούτε αστέρια, ούτε λίμνες, ούτε ποτάμια. Ήταν το ωραιότερο από όλα τα πλάσματα της Θείας Δημιουργίας. Έμεινε έκθαμβος και προεφύτευσε και είπε λόγια που δεν υπάρχουν στην παγκόσμια φιλολογία, λόγια που είναι ο ύμνος της γυναικός. Διότι πράγματι δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο, τίποτε μεγαλύτερο, όπως λέει ο Χρυσόστομος, από τη γυναίκα. Είναι το έξοχο δημιούργημα του Θεού,
Είναι η ζωή του κόσμου. Αλλά όταν λέμε γυναίκα, δεν νοούμε, γινούμε τη γυναίκα όταν ευρίσκεται εις το ύψος της αποστολής της. Είναι χερουβήμ και σεραφήμ, είναι άγγελος, υπτάμενος των κόσμων. Έχει τέτοια χαρίσματα η γυναίκα από το Θεό, ώστε φαίνεται ως άγγελος εν μέσω του κόσμου τούτου. Και όπως λέγει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, μια τέτοια γυναίκα μπορεί να πάρει τον άντρα από τη γη, τον πιο κακούργο, και να τον υψώσει μέχρι τα άστρα του ουρανού, να γίνει η Βεατρίκη, όπως λέει κάπου ο Δάντης. Αλλά αντιθέτως, η γυναίκα, ενώ είναι το ρωότερο δημιούργημα του Θεού επί της γης, και όπως λέγει, γυναίκα της ευρύση έβρε θησαυρών, εν τούτης όμως είναι και η γυναίκα, η αντίθετος γυναίκα, η γυναίκα η οποία εμπνέεται από το πνεύμα των πονηρών, και τότε τίποτε φοβερότερον δεν υπάρχει από τη γυναίκα την κατσιά, τη γυναίκα τη διαστραμμένη, τη γυναίκα η οποία είναι το δοχείο του διαβόλου. Και λέγει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, βαδίζεις το δρόμο σου ανύποπτος, βρίσκεσαι σε σταυροδρόμι μέσα, σε ένα σταυροδρόμι που διχάζεται ο δρόμος. Στο ένα μέρος του δρόμου, στο ένα δρόμο είναι ένας διάβολος, και στο άλλο μέρος του δρόμου είναι μια γυναίκα, γυναίκα, κακιά γυναίκα. Λέει ο Κοσμάς, από πού να περάσεις, από το δρόμο που στέκεται η γυναίκα, ο διάβολος, ή από το δρόμο που στέκεται η γυναίκα. Φωνάζαν από κάτω να περάσω από το δρόμο που είναι η γυναίκα. Όχι, λέει ο Κοσμάς, να περάσει από το δρόμο που είναι ο διάβολος. Γιατί, πάτερ? Γιατί εκεί που είναι ο διάβολος, άμα κάνεις μια φορά το σταυρό σου, έφυγε ο διάβολος. Ενώ από εκεί που είναι η γυναίκα, χίλιες σταυρούς να κάνεις, δεν φεύγει. Ω, η γυναίκα, η ανδροχωρίστρα γυναίκα, η ανδροχωρίστρα γυναίκα που χωρίζει τον άνδρα των όνειμων, είναι απέσιον τέρας, λερνέα ίδρα, θάλασσα μυμκωμένη, άδης, σατανάς, χειρότερο του δαίμονος. Όπως λέγει ο Κοσμάς, όχι εγώ, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Έτσι είπαμε ότι ο Αδάμ έμεινε έκθαβος μπροστά στο ψυχικό και μπροστά στο μεγαλείον της γυναικός, και είπε ότι τούτο λέει είναι σάρξε της σαρκός μου και ως τούν εκ των ως Θεού μου, και κλειδίστε γυνή και ρε κατάφτης, λέει, για τη γυναίκα θα αφήσει πατέρα και μητέρα, και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Τι λόγια υψηλά είναι αυτά. Κι όπως παρατηρεί ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι όταν έπλασε τη γυναίκα ο Θεός, δεν επήρε από το κεφάλι, δεν πήρε από το κεφάλι, ούτε από τα πόδια. Γιατί αν έπαιρνε από το κεφάλι, τότε η γυναίκα θα ήταν παραπάνω από τον άντρα. Και δεν θέλει να είναι ο Θεός η γυναίκα η κεφαλή. Η κεφαλή είναι ο άντρας, η γυναίκα είναι το σώμα. Πάλι δεν πήρε από τα πόδια, γιατί δεν θέλει τη γυναίκα να πακέται, να περιφρονείται, να εξευτελίζεται από τον άντρα. Ούτε γυναικοκρατία, ούτε ενδοκρατία, αλλά τι, ισότης και αδελφότης, από την καρδιά. Τι σοφά λόγια είναι του Θεού. Πήρε από την πλευρά που σκεπάζει την καρδιά, που χτυπάει η καρδιά, που είναι η έδρα των ευγενεσθένων συναισθημάτων. Πήρε από την καρδιά, από εδώ, για να είναι κοντά στην καρδιά. Γιατί η γυναίκα έχει πλούσιον συναισθηματικών κόσμων. Ο άντρας είναι ψυχρός, είναι αδιάφορος, είναι ασυγκίνητος. Η γυναίκα κλαίει, αναλύεται εις δάκρυα, είναι πάθος ιερών και άγιων. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι όλα έχουν θέση στην γραφή, που μερικοί τα διακομωδούν και λέγαν τάχατες ότι είναι άξια περιπαιγμού τα λόγια του Θεού. Και μία άλλη ακόμα παρατήρηση που είναι άξια προσοχής, ότι έφτιασε ο Θεός μία γυναίκα, έναν άντρα και μία γυναίκα. Δεν έφτιασε έναν άντρα και 10 γυναίκες. Όχι. Σε κάθε άντρα μία γυναίκα. Σε κάθε άντρα μία γυναίκα. Εκήρυξε το μονόγαμον ότι πρέπει να υπάρχει μονογαμία. Όχι αυτό το καθεστώς το άθλιο, το οποίο εισηγείται το Κοράνιο και το οποίο ακόμα υπάρχει στα σχόλας κάτω του Ισλαμισμού, που ένας άντρας
έχει δικαίωμα να έχει και 5 και 10 και 20 και 30 ακόμα γυναίκες. Χαρέμια, όχι χαρέμια. Ένας και ένας, μια γυναίκα, ένας άντρας. Τούτο είναι το σπουδαίο. Και όπως λέγει ο λαός μας είχα πάει σε ένα χωριό και μου έλεγε ένας πόντιος ότι εμείς στα μέρη του πόντου κάτω εκεί τι λέγαμε για το γάμο, λόγια σοφά. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, μια φορά παντρεύεται και μια φορά πεθαίνει. Αυτή είναι η σοφία του λαού μας. Έτσι λέγει ο λαός μας. Μάλιστα. Και όπως βρεθήκανε δαχτυλίδια στις κατακόμβες μέσα, κάτω εκεί στη Ρώμη, όταν πάνω από τη Ρώμη πάλευαν τα θηριά τα πεινασμένα και έτρωγαν τα σάρκα των χριστιανών, απάνω εκεί κάτω από τη Ρώμη 200-300 μέτρα ήταν οι κατακόμβες των μαρτύρων και εκεί ετάφοντο και βρήκαν μέσα στους τάφους δαχτυλίδια παντρεμένων χριστιανών και πάνω στα δαχτυλίδια έγραφαν μόνο ο θάνατος, μόνο ο θάνατος χωρίζει το ανδρόγυνο, μόνο ο θάνατος, μόνο το φτιάρι του νεκροθάνατου χωρίζει το ανδρόγυνο. Τούτο είναι χριστιανικό το δίδαγμα. Μάλιστα, εκτός και όπως ο Κύριος συνεπλήρωσε τη διδασκαλία περί γάμου και διαζυγίου και είπε ότι εκτός του θανάτου υπάρχει και μια άλλη αιτία που το ανδρόγυνο χωρίζει, και το ανδρόγυνο, η αιτία αυτή είναι η παράβαση, η αθέτηση της υγικής πίστεως, είναι το απέσιον αμάρτημα της μοιχείας. Εάν συμβεί μοιχεία, τότε ο γάμος είναι λόγος σοβαρότατος που διαλύεται, ο μόνος λόγος τον οποίο εγκρίνει το Ευαγγέλιο και διαλύεται ο γάμος. Είναι προτιμότερο ο θάνατος παρά η μοιχεία και η πορνεία. Είναι προτιμότερο να γκρεμίσει κανείς μια εκκλησία παρά να γκρεμίσει ένα ανδρόγυνο και να χωρίσει το ανδρόγυνο και να βρεθεί η γυναίκα έξω από το σπίτι της. Έτσι λοιπόν διδάσκει η εκκλησία μας το μονόγαμον. Ο δε Μέγας Βασίλειος θέλει ένα λαμπρό παράδειγμα, ένα θαυμάσιο παράδειγμα μονογαμίας. Ότι και στα ζώα ακόμα υπάρχουν μερικά ζώα πολύγαμα. Αυτά ασελγεί. Αλλά υπάρχουν όμως μέσα στα πτηνά και μέσα στα ζώα παραδείγματα. Και τέτοιο παράδειγμα που αναφέρει και το άσμα των ασμάτων είναι τα τριγόνια. Το τριγόνι ζει αρμονικώς. Έχουν αγάπη ένα μεταξύ των. Και όταν σκοτωθεί το ένα από τα δυο, το σκοτώσει ο κυνηγός ένα από τα δυο, το άλλο τριγώνει, αρσενικό ή θηλυκό, δεν ζευγαρώνει πια. Δεν ζευγαρώνει. Μόνο αλλάζει τη φωνή του. Κλαίει λυπητερά πάνω στα δέντρα. Ω Θεέ μου, τι παραδείγματα. Γι' αυτό λένε ότι οι ανδρόγυνα αγαπιώνται σαν τριγώνια. Τι να πει κανείς για τη γυναίκα εκείνη που μόλις πεθαίνει ο άντρας της γυρεύει άλλο άντρα, και τι να πει κανείς για τον άντρα εκείνο που ακόμα δεν σαράντησε η γυναίκα του, αυτός τρέχει να βρει νέες νύφες. Όχι, το μονόγαμο, ο πρώτος γάμος είναι ο αδαμάντινος γάμος, ο ευλογημένος γάμος που ευλογεί η Εκκλησία κατεξοχήν. Αυτά διδάσκει η Εκκλησία μας και αυτά δεν αλλάζουν. Και όπως δεν αλλάζει ο ήλιος, δεν αλλάζει και η διδασκαλία του. Ή μάλλον, ουρανός και γη παραλέψονται, οι λελόγοι μου η παρέρθωση. Και φύλαξη των αληθιών του Ευαγγελίου είναι η Εκκλησία του Χριστού μας. Αλλά, έρχεται ο άνθρωπος και λέγει στο Θεό όχι. Εσύ λέγεις αυτά και εγώ το ανθρωπάριον υψώνω την κεφαλή μου και λέγω όχι, δεν θα τηρήσω το λόγο αυτού. Και φτιάνω δικούς μου νόμους και δημιουργώ νέους λόγους διαζυγίου και διαλύω τα διαζύγια όπως θέλω κατά σωρέξεις του κτίνους του ανθρώπου. Αλλά η Εκκλησία όμως, φύλαξη των αληθιών, δεν έπαυσε πάντοτε να διαμαρτύρεται εις όλους τους αιώνας, ανέκαθεν να διαμαρτύρεται. Η πρώτη φωνή που ακούστη, φωνές τέτοιες πολλές ακούστησαν. Θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω 4-5-6 φωνές τέτοιες που ακουστήκανε όχι ιστορικά, και όπως η Ελλάς εδοξάστη με το όχι που είπε πάνω στα βουνά της Αλβανίας και έμεινε πλέον άστρων φωτεινών, έτσι και μέσα στην ιστορία του χριστιανισμού υπάρχουν τα όχι, τα ιστορικά όχι. Και ένα όχι, το όχι
Το είπε, ποιος το είπε? Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος. Ενθυμίστε την ιστορία. Εορτάσαμε προημερών, προκαιρού, την εορτή, την αποτομή της θυμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου. Συνελήφθη ότι ο Ηρώδης, όχι Ηρώδης, ο πατέρας που έσφαξε τα 14.000 πεπνίπια της Βιτλεέμ, αλλά ένας άλλος Ηρώδης, ο γιος του, αυτός χαινόμουν γυναίκα, ενάρετον κατά πάντα, τη γατέρα άραβος, ηγεμόνος, εκλεκτή, και έφνησε αυτός, έδιωξε την όμο γυναίκα του και πήρε γυναίκα, τη γυναίκα του αδερφού του, την περιβόητον Ηρωδιάδα. Και αυτή ήταν πλέον η βασίλισσα, η οποία παρουσιάζεται στις δεξιώσεις. Και όλοι χειροκροτούσανε, όλοι. Ένας δεν χειροκρότησε. Ένας είπε το όχι. Ποιος ήταν αυτός? Ιερεύς, αρχιερεύς, γραμματεύς και φαρισαίος. Όχι, ένας που είχε ως περιουσία μόνο μια κάπα. Όλη η περιουσία του μια κάπα ήταν, δεν είχε τίποτα άλλο. Αυτός λοιπόν, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, που η μόνη περιουσία ήταν μια κάπα, είχε το θάρρος να ανεβεί επάνω στα ανάκτορα και να ρίψει τον κεραυνό. Κεραυνός, κεραυνός ήταν ο λόγος του Ιωάννου του Προδρόμου. Ούτε αξεστησία έχει γυναίκα το αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις γυναίκα το αδελφού σου. Ήλεγξε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Και ως αποτέλεσμα του ελέγχου εκείνου ήταν ότι εκλείστας φυλακάς και με το λίγο καιρό εξάλλης της ιδίας αφορμής μαρτύρησε, υπέστη μαρτυρικών θάνατων. Αλλά κι άλλο όχι έχουμε. Ποιο όχι? Το όχι οικούστη εις την Κωνσταντινούπολη. Πότε οικούστη? Το 790. Βασιλιάς τότε ήτανε ένας που τον λέγανε Κωνσταντίνος ο Έκτος. Αυτός έδιωξε την εκλεκτή του γυναίκα, την Μαρία, υπόδειγμα ευσεβίας, και έμπλεξε στα δίκτυα μια σατήμου γυναικός, διαφθαρμένης γυναικός, η οποία είναι στην ιστορία ως γνωστή ως Θεοδότη, και η Θεοδότη αυτή εφόρα στο κεφάλι βασιλικό, η ανδροχωρίστρα εφόρα στο κεφάλι βασιλικό στέμα. Και ήταν πλέον περιλάλητος η Θεοδότη και περιπάτη και ευάδιζε υπερήφανα μέσα στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και ετοιμάται υπό πάντων. Ένας δεν εδέχτη. Εστεφανώθη, την εστεφάνωσαν στα ανάκτορα. Ένας ανάξιος παπάς ανέβη στα ανάκτορα και τέλεσε το μυστήριο του γάμου. Αλλά ακούστη τότε ένα όχι, και το όχι αυτό το είπε ένας ηρωικός πρόμαχος της Ορθοδοξίας. Το είπε ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο ηγούμενος του μοναστηρίου του Στουδίτου, του Στουδίου, περί του οποίου άλλοτε έκανε ολόκληρη ομιλία. Αυτός είπε το όχι στην ιστορία και δεν αναγνώρισε τον γάμο και έπαυσε το λοιμόσυνο του Πατριάρχου, διότι δεν έδειξε ανδρικόν σθένος, δεν προέβαλε αντίσταση εναντίον του παρανόμου αυτού γάμου. Θέτε το όχι εναντίον των παρανόμων γάμων, το είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Το δεύτερο όχι το είπε ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Το τρίτον όχι, ποιος το είπε? Ύστερα από 100 χρόνια μετά τον Θεόδωρο του Στουδίτη, στην πόλη πάλι το 895, ένας άλλος βασιλεύς, Λέων, εξαίρετος βασιλεύς, Λέων, σοφός, θεολόγος, φιλόσοφος, ρήτορας, διδάσκαλος, ιεροκήρυκας παρακαλώ, που εξεφώνησε λαμπρούς λόγους, ποιητής, έψαλε στην εκκλησία και λοιπά. Τι τα θέλεις? Δάσκαλος που δίδαξε και γνώμο δεν εκράτη. Αυτός λοιπόν ο Λέων που ονομάστη φιλόσοφος, αυτός ο οποίος εθέσπισε διάταξη και είπε ότι η παλακία είναι ύβρις όχι μόνο της πίστεως αλλά και της φύσεως, αυτός που έβγαλε νόμον και ετοιμώνει τους πόρνους και τους μυχούς, αυτός διάπραξε το εξής αμάρτημα. Είχε γυναίκα τη γυναίκα. Την έδιωξε τη γυναίκα την πρώτη και πήρε μια άλλη γυναίκα. Μια άλλη γυναίκα. Πήρε μια άλλη γυναίκα. Ζωή τη λέγανε, αλλά δεν λέγεται ζωή, θάνατος ήτανε. Λοιπόν, πήρε μια άλλη γυναίκα που εφαρμάκωσε τον άντρα της για να κατορθώσει να πάρει το βασιλιά. Τέτοια όργια έχει πολλά να παρουσιάσει το Βυζάντιο. Έζησε με αυτή ο βασιλιάς ένα χρόνο. Πέθανε
αυτή η βασίλισσα, η ανδροχωρίστρα, πέθανε πάνω στο δοκετό της. Και αυτός τότε έμπλεξε στα δίκτυα άλλης γυναικός, τρίτης γυναικός, η οποία ονομάζεται Ευδοκία. Πέθανε και αυτή στο χρονικό διάστημα και τότε, αυτός ανεδέστατα προχώρησε πλέον σε τέταρτο γάμο. Τέταρτο γάμο δεν επιτρέπει η Εκκλησία μας. Δεν επιτρέπει η Εκκλησία. Τώρα ψηφίζεται νόμος στη Βουλή των Ελλήνων, ετοιμάζει ο νόμος να πάει, σπάει και αυτός ο τέταρτος γάμος. Δεν υπάρχει πλέον τέταρτος γάμος. Δηλαδή μπορεί να πάει και πέμπτο και έκτο και έβδομο και όγδο. Κατάλαβες? Λοιπόν, η Εκκλησία μας όμως η Ορθόδοξος δεν επιτρέπει τέταρτο γάμο. Η Δυτική Εκκλησία επιτρέπει τον τέταρτο γάμο. Όταν ακούστε λοιπόν αυτό το ανασυρούργημα, ότι αυτός δια τετάρτη φορά συνήψε παράνομο γάμο, τότε επάνω στον θάνο ήταν ένας υπέροχος πατριάρχης από τα εκλεκτότερα πνεύματα που έχει να παρουσιάσει το Βυζάντιο. Ήταν ο Νικόλαος, ο μυστικός ο πατριάρχης, και αυτός διεμήνησε στα άκτορα ότι εγώ δεν πατώ πλέον στα άκτορα, αλλά και εσύ βασιλιά να μην τολμήσεις να έρθεις στην Αγία Σοφιά. Έτσι μια ωραία πρωία που ήταν μεγάλη γιορτή, ο βασιλιάς δείχθηκε στα χρυσά, εφόρεσε κορένα, είχε δίπλα αυτή την παλακίδα αυτή την τετάρτη γυναίκα και βάδιζαν προς την Αγία Σοφιά. Μόλις πήγε στην Αγία Σοφιά, μετά ο φιάτου ο Νικόλαος ο μυστικός. Όχι, στοπ, όχι, όχι, να μπεις μέσα. Θα πατήσεις το πτώμα μου για να μπεις μέσα. Τον έδιωξε. Δεν επέτρεψε να εισέλθει στο ναό της Αγίας Σοφίας ο Λέων ο Σοφός, ο οποίος έπραξε τον πέτο τέταρτον γάμο. Τι αυτά μεγάλα αναστήματα είχε η Αγία μας Εκκλησία. Να σας πω ακόμα και έναν άλλο όχι. Ας το πούμε και άλλο όχι, και να τελειώνουμε τη σύντομη ομιλία μας. Το όχι αυτό ακούστηκε στα μαύρα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 10 χρόνια μετά την άρση Κωνσταντινούπολεως, στην Κωνσταντινούπολη ζούσε ένας άρχοντας που είχε πολλά λεφτά και είχε πολλά σχέσεις με τους Τούρκους. Αμυρούντζης τον λέγανε, Αμυρούντζης. Αυτός ο Αμυρούντζης έδιωξε τη χριστιανή γυναίκα του και ήθελε να πάρει μία διάσημο πόρνη και παλατίδα και ανδροχωρίστρα. Ήθελε να την πάρει αυτή, μουχλιώτησα τη λέγανε, έμεινε στην ιστορία. Και ο Πατριάρχης δεν έδινε άδεια. Ο Πατριάρχης δεν στεφάρανε. Αυτός όμως θα είσαι καλά με τον Σουλτάνο, τον Μωάμεθ τον Δεύτερο, και τότε ανέβηκε στα ανάκτορα και παρεκάλεσε τον Σουλτάνο, και ο Σουλτάνος εκάλεσε τον Πατριάρχη Ιωάσαφ τον Πρώτο, και του είπε να βγάλεις διαζύγιο. Να βγάλεις διαζύγιο, να στεφανώσεις αυτή την ανδροχωρίστρια. Και λοιπόν, ο Πατριάρχης λέγει όχι. Ο Σουλτάνος αγριεύει, θηρίων ανήμερων. Του λέγει, θα βγάλεις άδεια απόψε, θα υπογράψεις διαζύγιο, του λέει. Και αστεφανώς αύριο στο ναό, στο λαμπρότερο ναό της Κωνσταντινούπολης, αστεφανώς στο Αντρόγινο. Διατάσω εγώ ο Σουλτάνος, λέγει. Διατάσω εσύ ο Σουλτάνος, αλλά εγώ έχω έναν άλλο που είναι ανώτερος από σένα, τον Χριστό. Λοιπόν, και λέει ο Σουλτάνος, θα σου κόψω τα γένια. Όχι μόνο τα γένια, αλλά και τα χέρια και τα πόδια να μου κόψεις, δεν υπογράφω. Και έπεσε από τον θρόνο και πήγε στην εξορία και απέθανε. Και ο Σουλτάνος έστησε τη μύτη, έκοψε τη μύτη του γραμματικού του. Έκοψε τη μύτη. Τι αυτά όργια, τι αυτά παραδείγματα. Θα μπορούσα, αδελφοί μου, να σας παρουσιάσω κι άλλα όχι, τα οποία ελέγχθησα από άνδρας υψηλούς και μεγάλους της Εκκλησίας, εγκαλοπίσματα και καυχήματα εναντίον των παρανόμων αυτών γάμων, οι οποίοι τελέσαν. Και τώρα φτάσαμε στο 1971. Ποιος θα το περίμενε ότι θα ευρίσκεται ο άνθρωπος, ας αποφύγω το όνομά του, ο οποίος με τέτοια βαναυσότητα γλώσσης, με τέτοια βαναυσότητα γλώσσης, όπως ο Σουλτάνος εκείνος με τέτοια βαναυσότητα γλώσσης ελάτησε εις τον Άγιο Ιωάσαφ τον Πατριάρχη και του έλεγε θα του κόψει τα γέλια. Έτσι και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει άνθρωπος το οποίο αποφεύγω το όνομα, όχι διότι φοβούμαι, όχι, αλλά διότι δεν θέλω να διαταράξω εδώ την Ιερά Σύναξη ούτε άλλο πώς,
και αφήνω στη διανιά σας ονοονοήτο άνθρωπος και αυτός βάρβαρος. Βάρβαρος την γλώσσα και την γλώσσα και βλάστημος των θείων και των ιερών. Έτσι ομίλησε. Θα σας κόψω εάν δεν υπογράψετε διαζύγιο. Και δεν κόψω διαζύγιο. Και αυτός παρακαλώ είναι μασόνος, ανοίξει το μασονικό δόγμα μαζί με άλλους οι οποίοι κυβερνούν τον ταλέπρον αυτόν τόμο. Και έτσι κάποιος που είναι από το Αγρίνιο και παίρνει τους ψήφους 3.000 χριστιανών κουτορνίτων, κουτορνίτια, γιατί κουτορνίτια είναι χριστιανοί, να ψηφίζουν τιούτους ανθρώπους, κατόρθωσε αυτός να υπογράψει και να εκδώσει διαζύγιο. Και τώρα απειλούν και λέγουν ότι θα κάνουν και θα ράνουν εναντίον των ολίγων εκείνων ιεραρχών οι οποίοι αντιτάσσουν το όχι εις τα παράνομα αυτά διαζύγια. Αλλά το αυτόματο διαζύγιο, είπα κι άλλοτε, είναι η αποκορύφωση της αθλειότητας των διαζυγίων. Διότι τα προηγούμενα διαζύγια, ο προηγούμενος νόμος, οι προηγούμενοι λόγοι, και έχουν εδώ φτιάσει στην Ελλάδα 9 λόγους διαζυγίων, αλλά όλα αυτά τα διαζύγια που βγαίνανε είχαν επιτέλους κάποιο λόγο. Αυτό το διαζύγιο δεν υπάρχει εις όλην την γη. Ούτε στην Κίνα, ούτε στην Ευρώπη, πουθενά. Είναι διαζύγιο, όπως το είπε ο αείμνηστος Σιριντάνης, ο μέγας αυτός χριστιανός συγγραφεύς και ρήτορ και ικανός, καθηγητής μας Πανεπιστημίου, είπε ότι ο λόγος στο διαζύγιο αυτό είναι διαζύγιο άνευ λόγο. Δεν υπάρχει λόγος. Μα δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Διότι πρέπει να ομολογήσουμε ότι μέσα στον αιώνα αυτών των Σοδόμων και Γομόρας υπάρχουν διαμάντια. Υπάρχουν γυναίκες άγγελοι. Υπάρχουν γυναίκες που έγιναν δούλες, υπηρέτριες για να μορφώσουν τον Κύριον αυτόν. Να τον κάνουν μεγάλο και υψηλό. Που εργάστηκαν στο κατάστημά τους ως υπάλληλες. Που πήγαν στην ξενιτιά. Που εκοπίασαν, που εμόχθησαν, που δημιούργησαν οικογένεια. Και τους είχαν έτσι, τους είχαν. Τους λατρεύαν τους άντρες των. Λατρεία τους είχαν. Και ο άντρας των δεν μπορεί να παρουσιάσει στο δικαστήριο ούτε ένα λόγο. Πήγε στο δικαστήριο. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Και δεν μπόρεσε να πάρει διαζύγιο. Διότι το δικαστήριο δεν έβρισκε κανένα λόγο. Υπάρχουν τέτοιες γυναίκες στον κόσμο. Αυτοί λοιπόν που δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα με τους λόγους του διαζύγιου να πάρουν διαζύγιο, τώρα παίρνουν διαζύγιο άνευ λόγο. Ζάρος της τιμής της υπολήψεως. Υπάρχουν ακόμα γυναίκες τέτοιες. Μη σας φανούν παράξενο. Το είπα νομίζω κι άλλοτε, το επαναλαμβάνω και το έχω γράψει. Ένα παράδειγμα σας αναφέρω. Ότι εκεί στην επαρχία μου, σε ένα χωριό ευλογημένο, ήταν μια γυναίκα. Παντρεύτηκε. Εφτιάσανε 4-5 παιδιά. Και μια ωραία πρωία τον έπιασε τον άνδρα για λογόμυγα. Όπως πιάνει τα ζώα για λογόμυγα, και αν πιάσει τα ζώα για λογόμυγα, δεν κάθεται πουθενά. Αλλά τα ταλέπορα τα ζώα τρέχουν δεξιά και αριστερά. Και έτσι ακριβώς δεν είναι δική μου ονομασία. Είναι ονομασία του Αγίου Πνεύματος. Ίστρος Ακολασίας είναι στο τροπάριον της Κασιανής. Τον έπιασε λοιπόν αλογόμεγα του Σατανά, η αλογόμεγα της Αρκός, η αλογόμεγα της Αμαρτίας. Και έφυγε αυτός από το χωριό και πήγε και χάθηκε μέσα στην Γερμανία. Και εκεί ούτε γράμμα, ούτε μάρκο, ούτε τίποτα. Και απουσίαζε. Πόσα χρόνια παρακαλώ? 26 χρόνια. Νέα η γυναίκα, ωραία η γυναίκα. Εργατική, υπόδειγμα, άγγελος. Τη ζητήσανε πολύ. Όχι, τον περιμένω. Λοιπόν, ο μυστήρια. Με τα 26 χρόνια, να τονε και έρχεται. Δεν πήγε στο χωριό. Ντροπιασμένος, πήγε σε ένα καφενείο στη Πτολεμαΐδα και κάθισε και περίμενε να βρει κανένα πατριώτη από το χωριό να ρωτήσει. Και ρωτάει λοιπόν. Και λέει ένα χωριά, λέει η γυναίκα λέει αυτή είναι παντρεύτηκε. Όχι λέει, τον περιμένει. Άρχισε να κλαίει, συνετρή, άρχισε να κλαίει. Τον πήγανε στο χωριό, χτυπούσαν καμπάνα χτύπησαν, Ανάσταση Κυρίου. Αυτά δεν είναι παραμύθια, είναι γεγονότα τα οποία υπάρχουν. Η γυναίκα έχει δικαίωμα να πει στον άντρα το όχι και να περιμένει ο άσωτος να επιστρέψει. Δεν υπάρχουν νεκροί γάμοι. Όχι, ποιος το είπε, δεν υπάρχουν νεκροί γάμοι. Υπάρχουν ανάστασεις νεκρών. Και όπως ο Χριστός ανέστησε από τον τάφο νεκρών,
Έτσι μπορεί να αναστήσει νεκρούς. Μόνο οι λίστε μπορεί να πούνε. Όταν σφίξουν τα λιοζωνάρια θα τον δεις τον άλλο να έρθει να χτυπήσει την πόρτα. Την πόρτα. Αλλά όταν εσύ του ανοίγεις παράθυρα και τρόπους και ατραπούς, τότε αυτός φεύγει μακριά από τον γάμο και από την αυτή. Ναι, είναι άδικος ο νόμος αυτός. Είναι σατανικός ο νόμος αυτός. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υποθέσατε ότι ένας κλέβει και πάει στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο δεν τιμωρεί τον κλέφτη, αλλά τον αθώνει τον κλέφτη. Αυτό κάνει σήμερα. Ο ένοχος θα θεωρηθεί, θα αθωθεί και θα τιμωρηθεί πια η τίμια γυναίκα. Η τίμια γυναίκα θα τιμωρηθεί, άτιμος γυναίκα, η ανδροχωρίστρα. Τι θα συμβεί, θα σας πω τι θα συμβεί. Αλίμονος της κοινωνίας που δεν απονέμω δίκαιο. Αλλήμον στα δικαστήρια, όταν πλέον τα δικαστήρια δεν δικάζουν με θείους νόμους, αλλά δικάζουν με σατανικούς νόμους. Αλλήμον στην κοινωνία που εσείς σαν τη δικαιοσύνη. Τι θα συμβεί? Μάνι θα γίνει η Ελλάς. Μάνι. Μάνι. Θα γίνει να πέσουμε στη βεντέτα, θα πέσουμε στην εκδίκηση, θα πέσουμε, κάθε ένας πλέον θα παίρνει μόνο το δικαστήριο. Προχτές πάνω στην ιεραρχία, περιμένουν να παίξω, να γυναίκες με δάκρυα στα μάτια. Περιμένουν να παρακαλέσουν, αλλά έκλεισαν τις πόρτες και δεν δεχθήκαν τις γυναίκες. Άκουσα λοιπόν, μου είπε κάποιος που ήταν εκεί στην πόρτα της Σιδερένια, της Αρχιεπισκοπής και δεν μπορούσε καμιά να προχωρήσει. Άκουσα να λέει μια γυναίκα, ήκουσα να λέει, αχ λέει δεσποτάδες, αχ λέει κυβέρνησης, δίκιο δεν βρίσκομαι, ποθενά στη γη, θα το βρούμε μόνοι μας. Έχω μάθει σε 5 παιδιά και έγινα δούλα και υπηρέτρια στα υπουργεία δεξιά-αριστερά να τα αναστήσω. Και τώρα η ανδροχωρίστρια ετοιμάζεται να παντρευτεί στην Μητρόπολη των Αθηνών. Λοιπόν, τι λέγει η γυναίκα αυτή, τι είπε? Θα πάρω εγώ το δίκαιο μόνο μου. Θα πάρω περίστροφο. Δυο σφαίρες. Μια σε αυτόν και μια σε αυτή. Δυο σφαίρες. Μια σε αυτόν και μια σε αυτή. Μάλιστα. Εκεί θα καταντήσουμε. Εκεί θα καταντήσουμε. Εκεί θα καταντήσουμε. Μα τα εγκρίνεις εσύ ο δεσπότης? Όχι, όχι, δεν τα εγκρίνω. Εγώ δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Καταδικάζω να σε εκδικήσει στους φόνους. Αλλά εκεί θα οδηγηθεί η κοινωνία. Αφού εσύ το δικαστήριο δεν απονέμεις δικαιοσύνη, τότε πλέον γυναίκες θα γίνουν ήρωες. Θα γίνουν εθνικηδούν. Θα έχουμε πολλά εγκλήματα. Σας προηγουμένω από εδώ και μπρος, θα έχουμε πολλά εγκλήματα λόγω του σκανδαλού δρόμου με τον οποίο δώσανε το δικαίωμα αυτοί οι ανδροχωρίστες να στεφανώνονται μέσα στις Μητροπόλεις και στους ιερούς λαούς. Τι θα γίνει? Ακούστε. Μη θέλετε να προχωρήσω. Δεν θέλω να ταράξω τα ύδατα. Όχι για κανένα λόγο. Ένα μόνο σας λέγω, ότι εάν η ιεραρχία ολόκληρος που είναι 80 επίσκοποι έλεγαν όλοι με ένα στόμα όχι, και το όχι αυτό έφερε μέχρι τα άστρα του ουρανού, θέσιε το Ελλάς, δεν θα μπορούσε κανείς να πει τίποτα και η εκκλησία θα εδοξάζεται και θα είτε το όνομά της μεγάλο. Δυστυχώς η ιεραρχία, διαλόγους του οποίους δεν αναφέρω εδώ αλλά να πτήσω εις τα προοδικά, η ιεραρχία δεν θέλει ούτε καν πλέον να συζητήσει το αυτό με τον διαζύγιον. Το θεωρεί λελειμμένον. Το θεωρεί πλέον ότι εξεδόθη νόμος και ότι ο νόμος πρέπει να εκτελεστεί. Συνεπώς, επειδή είμαι και εγώ επίσκοπος και Ευδοκία η παραχωρήση Θεού έγινα επίσκοπος, σας δηλώνω, σας το είπα κι άλλοτε, ότι για παρηγορία των ψυχών, ως παρηγορία και ενθάρρυνσης όλων ημών που είστε πιστά τέχνας εκκλησίας, το εδήλωσα στο Μεσοραπάνο, στη Φλόρινα, το εδήλωσα στην Πτολεμαΐδα, το δήλωσα στα χωριά, το δήλωσα σε Σεραϊτήριο, το δήλωσα στα Περιοδικά, το δηλώνω για μία ακόμη φορά εδώ πέρα, ότι διαζύγιο δεν υπογράφω. 600-800 δεν υπογράφω. Δεν υπογράφω. Τούτο σας παρακαλώ, παρακαλώ. Αλλά αυτοί τι κάνουν, τους έχει πιάσει φόβος και τρόμος. Με μίλησε κάποιος, έτυχε το πρώτο διαζύγιο να βγει επάνω στη Φλόρινα. Λοιπόν, διάφορα μέσα χρησιμοποιηθήσανε για να κάμψουν τη θέλησή μου. Τους εδήλωσα ότι δεν υπογράφω διαζύγιο. Τώρα τι κάνουν? Η μήνυση φεύγει από τη Φλόρινα και ταξίδευσε και ήρθε από
στην Αθήνα ήρθε. Γιατί λέει απάνω εκεί υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί οι τάξεις δηλαδή να μαζευτούν οι διάφοροι κλπ. Και εγώ διεμήνησα εις τον κύριο Σταμάτη, τον υπουργό της δικαιοσύνης, του διεμήνησα η δίκη να μην γίνει στη Φλόρινα ούτε στη Θεσσαλονίκη, να γίνει στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Κι όσοι από εσάς το γνωρίζετε και είστε ακαρνάνες, ηρωικός λαός τον οποίον υπηρέτησα τρία όταν ήμουν νέος 25 χρονών και έζησα τις πιο ωραιότερες μέρες στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, να το διαβάσετε όταν παρακαλώ το δικαστήριό του να γίνει στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι και τα λέμε. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι τρέμουν για τις 50 χρόνια, μισό αιώνα, υπηρετώ το έθνος και το γένος. Και με τη βοήθεια του Θεού, ούτε με αρσενικούς, ούτε με θηλυκούς έσβηξα και κρατώ το γράψο μου φωτεινών και μετέωρων μέσα στο έθνος αυτό. Και όταν καθίσω στο εδόλιον, δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα τρέμω, θα τρέμει αυτός ο λαγός. Έχω καθίσει κι άλλοτε, αλλά θεωρώ χαρά μου, πιστέψατε μου, 12 χρόνια που είμαι επίσκοπος, κλαίω και αναστανάζω τη νύχτα και λέγω, γιατί να γίνω επίσκοπος, γιατί να πείσω την Αθήνα, το μεγάλο ακροατήριο, το ενθουσιώδες ακροατήριο, το μαχητικό ακροατήριο και να πάω στα άκρα του κόσμου. Αλλά τώρα είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι χαρά, διότι μου δίνει το δικαίωμα ως επίσκοπος. Αλλά αυτοί μαγειρεύουν άλλο δρόμο. Φοβούνται την ώρα αυτή και τι σκέπτονται. Να εφαρμόσουν το όριο της ηλικίας μόνο και μόνο για το δεσμό της φροήνης να τον κόψουν. Αλλά τους εδήλωσα και στην ιεραρχία ότι είτε εντός της Συνόδου, είτε εκτός της Συνόδου, είτε στην Αθήνα, είτε στην Φλόρινα, είτε στα Βαγκάρια, είτε στα Άσπρα, δεν θα πάω να μονάζω, όχι. Και όταν έρθει η ώρα αυτή, και ας έρθει, και θα είναι η πιο ωραία η ώρα της ζωής μου, έχω περάσει κι άλλες ώρες ενώπιον δικαστηρίων και φυλακών, τότε θα δούμε τι θα γίνει. Ή από τώρα ειδοποιώ τους δικαστάς, τι θα πω. Ξεκρεμάσετε δικαστέλληνες από εκεί των εσταυρωμένων. Ξεκρεμάσετε από εκεί των εσταυρωμένων. Και κρεμάσετε το χιμπατζή ή τον καραμαλίν. Ή το χιμπατζή ή τον καραμαλίν. Ξεκρεμάσετε τους από εκεί. Καραμαλή μεν, διότι αυτός ήταν ο οποίος εψήφισε. Χιμπατζή δε, διότι κοινωνία χιμπατζίδων θα καταντήσουμε εάν φτάσουμε. Αν και οι χιμπατζίδες δεν έχουν διαζύγια. Λοιπόν, εις δε θα πω ακόμα και το άλλο. Πάρτε το Ευαγγέλιο που έχετε επάνω στο θρόνο. Κάψατε το το Ευαγγέλιο. Και μόνο όταν ξεκρεμάσετε τον εσταυρωμένο και κάψετε το Ευαγγέλιο, τότε μόνο θα με δικάσετε. Και μόνο τότε θα με δικάσετε. Αυτά, αγαπητοί μου, απόψε είχα να πω, απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν υπογράφω διαζύγιο. Αλλά το θέμα δεν τελειώνει. Δεν πρέπει μόνο ο επίσκοπος, και πρέπει να σας δηλώσω με συγκίνηση νεαρά, ότι στην γραμμή αυτήν της αρνήσεως διαζυγίου είμεθα 7-8 Μητροπολίτε, οι οποίοι θα αντισταθούμε μέχρι τέλους. Αλλά κι αν αυτοί με εγκαταλείψουν, που δεν το ελπίζω, εγώ με τη βοήθεια και των ευχών όλων ημών θα παραμείνω σταθερός και ακρόνητος στην γραμμή στην οποία χαράσουν τα ερωικά παραδείγματα ανδρών της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, ανδρών της εκκλησιαστικής μας ιστορίας. Και τώρα όλοι μαζί, μια ψυχή, ένας λαός, ορθόδοξος λαός, διευχών.